Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη συζήτηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Greek Tourism Outlook COVID-19 Impact. Το θέμα μας σήμερα είναι ο τουρισμός στην μετα-COVID εποχή, ένα από τα πιο καυτά θέματα στη δημόσια ατζέντα, όχι μόνο για την περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως. Υγειονομικά πρωτόκολλα και φιλοξενία με αποστάσεις, ασθενική ζήτηση και μηδενικές αφήξεις τουλάχιστον για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αλλά και εργοδότες και εργαζόμενοι που αγωνιούν για την επιβίωσή τους την επόμενη μέρα, είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βαριά βιομηχανία της χώρας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Καφάτο, Partner Clients and Industries Leader της Deloitte, για να μας δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το τουριστικό τοπίο σήμερα. Κύριε Καφάτο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα σας ρωτήσω, ο τουρισμός είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Είναι βέβαια και από τους κλάδους που αντιμετωπίζουν τις πιο άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν? Η αλήθεια είναι ότι οι προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό τη φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ η πορεία της θερινής περίοδου είναι κρίσιμη και για την εξέλιξη του συνόλου της οικονομίας το 2020. Μέχρι στιγμής η χώρα μας έχει καταφέρει να διαχειριστεί την κρίση με ιδιαίτερη επιτυχία και κυριότερα να καλλιεργήσει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και μια ισχυρή εικόνα αξιοπιστίας διεθνώς. Από την άλλη πλευρά, οι βεβαιότητες είναι πολλές. Ανησυχία αναφορικά με την εξέλιξη των επιδημιολογικών στοιχείων της χώρας μας αλλά και των βασικών τουριστικών αγορών μας. Αμφιβολία για την επαναλειτουργία όλης της αλυσίδας αξίας του τουρισμού και κυρίως αβεβαιότητα αναφορικά με την πρόθεση των πολιτών να ταξιδέψουν διεθνώς μετά την άρση των περιορισμών. Παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιεί η Deloitte κάθε εβδομάδα δείχνει ότι οι κάτοικοι των χωρών που αποτελούν τη βασική πηγή τουριστικών εσόδων για τη χώρα μας, στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, ακόμα και στη Γερμανία που τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά είναι καλύτερα, είναι τη στιγμή αυτή ιδιαίτερα επιφυλακτική σε ό,τι αφορά την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν εκτός της χώρας τους το φετινό καλοκαίρι, ενώ μεγάλα ποσοστά νιώθουν ανασφάλεια να μπουν σε αεροπλάνο ή να μείνουν σε ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση έλαβε εγκαίρως γενναίες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και τώρα για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Όπως κάθε γενναία κίνηση έχει φυσικά τα ρίσκα της, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι οι εξελίξεις θα είναι θετικές. Μάλιστα. Η κρίση του κορονοϊού είναι πραγματικά κάτι το πρωτόγνωρο, όπως όμως όλες οι κρίσεις κάποια στιγμή θα τελειώσει. Πιστεύετε ότι θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού? Δηλαδή, ποια θα είναι κατά τη γνώμη σας η νέα πραγματικότητα μετά τον κορονοϊό? Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις εξελίξεις και για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να διερευνήσουμε εναλλακτικά σενάρια ή αν θέλετε ιστορίες. Ιστορίες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κλάδος του τουρισμού με στόχο να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα. Ή ορθότερα να αποδεχθούμε την αβεβαιότητα καθώς αυτή αναμένεται να παραμείνει. Προκύπτουν λοιπόν ερωτήματα για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Στα επαγγελματικά ταξίδια αναμένουμε μόνιμη μείωση της δαπάνης, αλλά πόσο θα επηρεάσει η ανάγκη περικοπής κόστους και η επιτυχημένη εμπειρία της εξαποστάσεως εργασίας? Η δαπάνη των ταξιδιών αναψυχής θα επηρεαστεί δεδομένη της οικονομικής κρίσης, αλλά τι επιπτώσεις θα έχει η διεύρυνση των αντιθέσεων μεταξύ χωρών, ισοδηματικών τάξεων ή και γενεών? Το αίσθημα ανασφάλειας αναμένεται να διατηρηθεί και να επηρεάσει τις ταξιδιωτικές συνήθειες, αλλά ποιες θα είναι οι προκλήσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας του τουρισμού? Η τεχνολογία σαφώς θα ενισχύσει το ρόλο της με καινοτομίες στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας, της τεχνητής νοημοσύνης και των analytics να ενισχύουν θέματα ασφάλειας αλλά και την εμπειρία του πελάτη. Αλλά ποια θα είναι η επίπτωση στα προσωπικά δεδομένα? Θα συνεχιστεί η παγκοσμιοποίηση ή οδεύουμε προς ένα κόσμο απογνωτισμού? Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η μόνη επιλογή που δεν έχουμε είναι να παραμείνουμε ίδιοι. Πρέπει να αλλάξουμε ώστε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στη νέα πραγματικότητα του ζούμε που θα διαμορφωθεί. Γιατί πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχει επόμενη μέρα για τον τουρισμό και αυτή η μέρα θα ανήκει σε αυτούς που θα αποδεχτούν την αβεβαιότητα, σε αυτούς που θα έχουν το θάρρος να αναγνωρίζουν τι γνωρίζουν και τι δεν γνωρίζουν και κυρίως το κουράγιο να λάβουν γενναίες αποφάσεις και να αλλάξουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, κύριε Καφάτο. Ας ελπίσουμε ότι θα ισχύσει το σενάριο το θετικό που προβλέπει η ανάκαμψη ήδη από το 2021, ώστε να φτάσουμε συντομότερα στα επίπεδα ρεκόρ του 2019. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.